Θα σας δείξουμε μία είδηση έτσι λίγο διαφορετική. Α, Κωστή, είσαι συντάκτης του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί περνάς περ... όλη σου τη μέρα. από ώρες. Όλη σου τη μέρα. χθες είχατε χθες, έγινε η Παρασκευή. Την Παρασκευή. Είχατε επισκέψεις διαφορετικού χαρακτήρα. Να, θα συνήθως. πάμε μουσικά να κάνουμε την εισαγωγή για να καταλάβετε πόσο διαφορετικού χαρακτήρα ήταν. Εδώ με τις μάσκες δεν θα καταλάβετε. Α, σα το καρφώσαμε με τον τίτλο, δεν πειράζει. Ε, εντάξει, λίγο φαντασία που να αλλά εντάξει, το λέει και ο τίτλο από κάτω. Πήγαν και τραγούδισαν στο Υπουργείο Βέρτη Θεοδωρίδου. Ε, τα ψάλαν, ίσω, δεν ξέρω. τα ψάλαν τραγουδώντα. Είπαν τα παραπονά του γιατί να κλείνουμε 12 και τα λοιπά. Και βεβαίω. βλέπουμε τώρα, εδώ, γιατί είναι και με τι μάσκε και δεν καταλαβαίνουμε. είναι, ο, είναι η Νατά Θεοδωρίδου, είναι ο γύρο Βέρτη, είναι κόσμο επιχειρηματία του χώρου τη διασκέδαση, τη διχτερινή διασκέδαση. Από του τραγουδιστέ αυτού ξέρει περισσότερο κόσμο. Ε, την, κυρ... την κυρία Θεοδωρίδου και τον κύριο Βέρτη. Και έτσι λοιπόν ε, ο... με τον κύριο Γεωργιάδη εδώ αλλά και με τον κύριο Σταϊκούρα νωρίτερα. Εδώ είναι η αίθουσα συσκέψεων στον 7ο όροφο. Ε, έχει και από κάτω στον έκτο ο κύριο Σταϊκούρα. Mm -hmm. Και εκεί λοιπόν ε, του θέσανε τα προβλήματα. Άρα εδώ τους. βλέπουμε Γεωργιάδη, Θεοδωρίδου, Βέρτη. Έτσι. Mm -hmm. Και από εκεί και μετά. Ε, πήραν και υποσχέσει ότι θα Αναφορικά ε... με τα μέτρα, δηλαδή. Με τα μέτρα. Καταρχήν, ότι δεν μπορεί. Τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο που σταματάει η δουλειά 12 η το βράδυ και στην ουσία δεν έχει δουλειά. Μένουν τα καθημερινά κέντρα. <σχερ> δηλαδή το καταλαβαίνουν, θα το, το κατανοούν και θα επεξεργαστούν δράσει. Γενικότερα πρέπει να περιμένουμε και νέε ανακοινώσει μέτρων στήριξη επιχειρήσεων mm. και εργαζομένων, ειδικά για αυτόν τον κλάδο. Ε, νομίζω ότι υποσπάσανε πολλά από υποσχέσει. Δύσκολο να υπλήτυ... είναι περισσότερο αυτό ο κλάδο. Και, έχει... Και χτε βέβαια έγινε ένα πανικό με το θέμα των αδειών κυκλοφορία για του εργαζόμενου, διότι τελευταία στιγμή έπρεπε να ανεβάσουμε στο εργάνη τη υπεύθυνες... Πόσο, Δι... μέσα σε μισή μέρα Λόλος. τώρα. Έπρεπε να μπείτε μέρα, μέσα στην εργάνη. Να κάνετε τις... Να τα στοιχεία των εργαζομένων. Τα ωράρια ε, τους. Τα ωράρια τους, τα στοιχεία τους και να πάρουν την αίτια κυκλοφορίας για μετά τις 12. Και να μην υπάρχει και κάποιο λάθος, γιατί από είδα το έγγραφο που εμείς έχουμε από το κανάλι είναι 300 ευρώ πρόστιμο. Ακριβώς. Θέλει προσοχή τι δηλώνατε, τι στοιχεία δηλώνατε, είναι μέσω της εργάνη. Οπότε θέλει προσοχή γιατί υπάρχει και πρόστιμο.